Γεια σας σε όλους! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ανοίξτε το TV Reacting του βίντεο. Στο όνομά μου είναι Βάιος και σας εύχομαι μια υπέροχη χρονιά, χαρούμενο το 2024, γεμάτο υγεία, χαρά και ευημερία. Αλλά πρωτίστως υγεία. Το σημερινό επεισόδιο θα είναι λίγο σκοτεινό, γιατί θα αντιδράσω σε ένα βίντεο του Γιαννέλη που αφορά την Ομόνοια και πώς είναι αυτή τη στιγμή. Οπότε, πάμε να το δούμε μαζί. Είμαστε στην Ομόνοια. Αυτός είναι ο ανερχόμενος Έλληνας YouTuber Γιαννέλης, βρίσκεται στην Ομόνοια, φαίνεται από την πρώτη ματιά ότι είναι επικίνδυνη περιοχή. Δεν ξέρω τι θα συναντήσει, αλλά μου δίνει vibes από την πλατεία Αμερικής και πλατεία Βικτωρίας. Όταν λέω ότι μου δίνει vibes από την πλατεία Αμερικής και πλατεία Βικτωρίας, είχα μείνει κάποια στιγμή εγώ και κάποια δικά μου άτομα για να προβάλλουμε μια δικιά μας ταινία μέσω ένα φεστιβάλ στην Αθήνα σε κινηματογράφο στην πλατεία Αμερικής. Είχαμε μείνει στην πλατεία Βικτωρίας σε ένα Airbnb και είχαμε πεταχτεί το βράδυ, εκείνες τις δύο μέρες που πήγαμε εκείνο το βράδυ. Ένα από τα δύο τα βράδια είχαμε πάει στην πλατεία Αμερικής, στο κινηματογράφο, σε ένα κινηματογράφο, και όταν γυρνούσαμε που ήμουν εγώ και η παρέα μου, εγώ ήμουν πιο μπροστά, οι άλλοι ήταν πιο πίσω, περπατούσε πιο, ξέρεις, έκανε πιο γρήγορο βάδιν. Και κοντεύαμε στο Airbnb και όταν πήγα να φτάσω στην πολυκατοικία, επειδή ήταν και στην πλατεία Βεκτόρια, ήταν έτσι πιο κλειστά τα πεζοδρόμια, ήταν 2-3 μετανάστες με κουκούλα και δεν έκαναν στην άκρη για να περάσω και με κοιτούσαν περίεργα. Και όταν είδαν και τους υπόλοιπους από πίσω που με ακολουθούσαν τα δικά μου τα άτομα, τότε άνοιξαν, ας πούμε, για να περάσω. Το λέω αυτό γιατί πώς μεγαλώνουν οι άνθρωποι, οι οικογένειες σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, πόσο επικίνδυνο είναι να φοβάσαι αν θα γυρίσει το παιδί σου ή όχι. Και δεν το λέω τώρα έχει να κάνει με την εθνικότητα ή το χρώμα ή την πεποίθηση ή τη θρησκεία του καθενός. Το λέω με την έννοια ότι έχει εγκληματικότητα, φοβάται άλλος να κυκλοφορήσει και φαντάσου τώρα το παιδί σου να έχει βγει έξω για βόλτα ή είτε είναι κορίτσι είτε είναι αγόρι να πάει για βόλτα και να μην ξέρει αν θα γυρίσει ή όχι, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ στενάχρονο ταυτόχρονα. Θα περπατήσω εδώ, θα ψάξω κάτι αξιόλογο για να φύγω. Για να δούμε. Στο τέλος ένα κατάλημα για να μείνω το βράδυ. Ξεκινάμε. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δεδομένα και αναφορές που έχει συλλέξει η αστυνομία, όλη η περιοχή είναι γεμάτη από Νιγηριανές και Μαροκινές συμμορίες. Γεμάτο με συμμορίες, δηλαδή. Έχουν δημιουργήσει πιάτσες πορνείας και διακίνησης ναρκωτικών. Παναγία μου. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Να αποφεύγουν εντελώς την περιοχή, ιδιαίτερα μετά τις απογευματινές ώρες, όπου οι κλιματικές συμμορίες κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους. Δηλαδή, απόγευμα και βράδυ είναι να μην κυκλοφορείς, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιαννέλη και της αστυνομίας. Μου δίνει πολύ vibes από πλατεία Αμερικής, πλατεία Βικτωρίας. Μου έχουν πει κάποια μια φορά ότι η πλατεία Βικτωρίας και Αμερικής είναι σχεδόν το ίδιο με την πλατεία Ομόνοιας. Οπότε βλέπω και την Ομόνοια τώρα και μου φαίνεται ότι όντως, ναι, μοιάζει πάρα πολύ με τις δύο περιοχές που σας είπα τώρα. Την πλατεία Αμερικής και πλατεία Βικτωρίας. Παραλληλά, οι άστεγοι, τα σκουπίδια και τα αυτοσχέδια χάρτινα καταλήμματα είναι πραγματικά παντού και ειδικά στα στενά. Φτώχεια. Έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη στο τέλος. Φυσικά, έκρυψα όλα τα πρόσωπα για να μην έχουμε οποιοδήποτε θέμα. Καλά έκανε ο Γιαννέλης, πολύ καλή κίνηση. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και δεν θα το έχει τύψει. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Γενικά εδώ πέρα έχει εγκληματικότητα, έχει βία τέτοια όπως έχουμε ακούσει. Ναι. Βοηθάτε πάρα πολύ. Εδώ, φίλε, να πούμε... Ακούγεται πολύ δυσαρεστημένος και αγανακτισμένος ο κύριος. Σοβαρά, δηλαδή έχουν οι άλλοι με μαχαίρι και 2-3 άτομα και σε απειλούν και αν δεν το κάνεις μπορεί και να σε σκοτώσουν, ας πούμε. Για πλάκα. Πολύ επικίνδυνο. Ωραία. Σε ποια περιοχή είναι αυτή? Στη Βάθ, παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βοηθήσει αυτό το βίντεο. Δεν υπάρχει ελπίδα, φίλε. Φαντάσου πόσο αγανακτισμένος και απογοητευμένος και καταθλιπτικός μπορεί να είναι αυτός ο πολίτης στην περιοχή που ζει, δηλαδή. Να φοβάται και την ίδια του τη σκιά, να μην ξέρει αν θα γυρίσει ή όχι. Αν και δεν ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να ακούσω για αρχή, ξεκίνησα να τη διασχίζω λίγο πιο προσεκτικά και να έχω περισσότερο τον νου. Τα μάτια πρέπει να είναι 14, να έχει πάντα άτομο μαζί σου. Το ξαναλέω ξανά. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει πάντα να είναι κάποιο άτομο μαζί σου γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Βλέπεις ότι οι υπερχές είναι επικίνδυνες. Και δεν το λέω. Και πρέπει να αφήσουμε λίγο το κομμάτι του εγωισμού στην άκρη.
Είναι προληπτικά να είσαι πάντα με ένα άτομο. Τον κοιτάνε περίεργα γιατί έχει διαφοράει έντονα χρώματα και δεν τους αρέσουν, φαίνεται. Έχει εγκατελειμμένα, γκράφιτι, παρατημένα, βρώμικα. Φοβάσαι να περάσεις το βράδυ από εδώ. Τη μέρα πιστεύω δεν γίνονται αυτά. Πιο πολύ το απόγευμα με βράδυ, όπως είπε ο κύριος. Και εδώ έχει κάποια μαγαζιά. Και αν και είναι δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, δεν γιορτάζουν οι άνθρωποι, είναι ανοιχτά. Γεια σας. Γεια σας. Καλά είσαι. Καλά είναι που... δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Χαιρετάει συνέχεια ο Γιαννέλης γιατί τον βγάζει από το awkward, αυτό το... ξέρεις, το έτσι από καμιά φορά οι άνθρωποι από... που βρίσκονται σε αμήχανη θέση κάνουν αστεία ή χαιρετάνε συνέχεια ή μιλάνε συνέχεια. Βρίσκεται από αυτές τις καταστάσεις ο Γιαννέλης που χαιρετάει ώστε να του φύγει και το άγχος και να παραμείνει και ήρεμος. Να είσαι καλά ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Και κάποιοι με γνωρίζουν κιόλα. Αυτό είναι θετικό. Ευγενική ωστόσο. Είναι και πολλοί που δεν το ξέρουν. Αυτή δεν με χαιρέτησε. Γεια σου φίλε μου. Ωραία. Πώς είσαι. Πολύ καλά. Ωραία. Εδώ της περιοχής. Μεγάλος ανώκειο και από πάνω είμαι. Αλήθεια. Να είσαι καλά ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Γέρω, ξέρω, γενικά εδώ πέρα έχει κλιματικότητα και τέτοια. Κοίτα. Στο κέντρο εδώ που είμαστε. Ναι, για ναι. Ντόπιοι Έλληνες εδώ πέρα και είναι πιο πολλοί από άλλες περιοχές. Δηλαδή είναι μόνο μετανάστες σε αυτές τις περιοχές. Σε αυτή την περιοχή συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε σε ένα extreme στενό ακόμη. Έλα, μα... Για να δούμε τι θα δούμε. Ο κύριος ο προηγούμενος είπε ότι υπάρχουν μόνο μετανάστες και οι ντόπιοι Έλληνες έχουν φύγει από αυτή την περιοχή και νομίζω από την πλατεία Αμερικής και Βικτωρίας. Οπότε για να δούμε και αυτό το στενό που λέει ο Γιαννέλης αυτή τη στιγμή. Βγάλε εδώ τον άνθρωπο. Τι κάνετε. Παρακαλώ. Φαίνεται ευγενικός άνθρωπος αυτός που χαιρέτησε. Ωστόσο, οι απόψεις είναι δικές σας. Εγώ απλά θα σας δείξω και βγάλετε ό,τι συμπέρασμα θέλετε εσείς. Πάτα κόρνα, φουλ φίλε. Κόρνα, κόρνα. Πάτα. Δεν λειτουργεί. Τι έγινε κόρνα. Δεν πειράζει. Θα τη φτιάξουμε. Να είστε καλά. Δεν πειράζει. Έχει δίκιο. Αυτό μπορεί να το φτιάξει. Αν δεν έχει υγεία όμως, δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα. Ούτε τον ίδιο τον εαυτό. Πολύ καλό αυτό που είπε ο Γιαννέλης. Μπορώ να το φτιάξουμε αυτό το απλό πράγμα. Όχι, δεν φαίνεσαι αδερφέ. Είναι βίντεο κλιπ. Κάνουν χρήση. Όχι, και εκείνος ο κύριος του λέει να μην φανεί στο βίντεο. Θα βάλει και θα το κάνει θολό για να μην το βλέπει και καλά να τον καλύψει. Που ούτε τον έπαιρνε καν κάμερα. Αλλά το κύριο είναι ότι κάνανε χρήση εκείνη τη στιγμή παρακάτω και ήθελε να φύγει ο Γιαννέλης από εκεί. Γιατί αυτό το... Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν πρώτα απ' όλα, έτσι. Μπορεί να είναι επιθετική αν δουν να υπάρχει κάμερα και εκείνη τη στιγμή κάνουν χρήση. Κατά την άποψή μου, δεν είναι επιθετικοί άνθρωποι αυτοί που κάνουν χρήση. Όσοι έχω συναντήσει, ας πούμε, ή που συναντήσει. Και από τέτοια βίντεο πάνω κάτω, ας πούμε, που έδειξαν οι άλλοι YouTubers, δεν έχω δει να είναι επιθετικοί αυτοί οι άνθρωποι. Εσείς τι πιστεύετε, παιδιά, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Αν έχετε κάποια εμπειρία με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καταχρήσεις και γενικότερα τέτοιες καταστάσεις και πείτε μου τι πιστεύετε. Τέτοια πράγματα. Ό,τι να είναι. Έλα ρε τώρα, πάνω στη στάση ρε φίλε. Είναι επικίνδυνο εκεί. Δηλαδή μπορεί να πάει ένα μικρό παιδί, κάποιοι άνθρωποι, μια οικογένεια ας πούμε, ένας πεζός, ένας πολύ απλός, να πάρει το λεωφορείο. Και ο άλλος κάνει κίνηση με μπροστά στη στάση. Είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει κάποια κοινωνική δομή να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και επιτέλους πρώτη φορά βλέπω σε ένα στενό. Εδώ είναι μόνος του Γιαννέλη στο βράδυ. Απλά εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν τώρα ουσίες αυτά. Κάνω... Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Έχει δίκιο. Οπότε τώρα κάνει πως τραγουδάει, βλέπει το κινητό του για να μην βρίσκεται σε δύσκολη θέση και να ξέρει να διαχειριστεί, να είναι calm δηλαδή, να είναι ήρεμος. Και να σου πω και κάτι. Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο μέρος. Πολύ επικίνδυνο. Φαίνεται η όψη του, η άβρα του, το νιώθεις. Το βλέπεις δηλαδή. Και δηλημένα τα χτίρια. Αλλά... Μην μου πεις τώρα θα στρίψεις στο στενό.
Να στρίψω στο στενό. Πω. Πραγματικά εδώ μου θυμίζει από ταινίες, δηλαδή επικίνδυνα μέρη, οι οποίους οι περισσότεροι χαρακτήρες δολοφονούνται σε αυτά τα μέρη, σε ταινίες. Πω, πω, πραγματικά, δηλαδή δεν είναι... Άμα δεν ήταν αυτός ο αστυνομικός ΚΑΒ, δεν ξέρω πώς λέγεται, τι θα πήγαινε, θα παίρνουσε από εκεί, μόνος του. Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο και θα φοβόμουν, σας είπα ξανά, να πήγαινα μόνος μου σε αυτές τις περιοχές. Καλές γιορτές. Είστε εδώ πέρα 22 χρόνια. Ωραία, εργάζεστε στο ξενοδοχείο πίσω. Στο ξενοδοχείο Μινώ. Ωραία, θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα για την περιοχή. Χα. Το κυριότερο, θα ήταν μια πολύ καλή όπως ήταν κάποτε και αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και... Βλέπετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αν κατάλαβα καλά, το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι έρχονται οι πελάτες του, από ό,τι βλέπω δηλαδή τώρα στο βίντεο, έρχονται οι πελάτες του και δεν είναι, μπορεί να είναι ικανοποιημένοι από το ξενοδοχείο, αλλά να μην είναι ικανοποιημένοι από την περιοχή. Εγώ πιστεύω αυτό θα πει. Εσείς, παιδιά, τι πιστεύετε? Για την ασφάλειά μας. Απέναντί μας, στην οδό Αγίου Ροθέου, αλλά και εδώ, στην ίδια την Καρόλου, που έχουμε έρθει. ΕΚΑΒ, κάποιος έπαθε κάτι. Εμείς τους δίνουμε πολλές φορές. Πραγματικά εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί βλέπεις νέα παιδιά, είδα νέα παιδιά. Αδερφέ Γιαννέλη, είναι πολύ κρίμα όντως να βλέπεις τέτοια πράγματα, να βλέπεις τις εικόνες, να βλέπεις ανθρώπους που έχουν παρατήσει τη ζωή, να μην έχουν όραμα, να μην έχουν όραμα, να μην έχουν ζωή να ζήσουν. Δηλαδή να μην έχουν τη θέληση, να μην έχουν το πάθος για ζωή και να έχει, όλους αυτούς έχουν προβλήματα προσωπικά, οι οποίοι αυτά τα άτομα έχουν προσωπικά προβλήματα και έχουν, με αυτόν τον τρόπο έχουν παρατήσει τη ζωή και δεν παλεύουν πια για κάτι καλύτερο. Δεν σας λέω ότι είναι εύκολο, αλλά πιστεύω υπάρχει πάντα ένας τρόπος να παλέψεις, ας πούμε, και να μην τα παρατήσεις κάνοντας καταχρήσεις, ας πούμε, και να καταστρέψεις τη ζωή σου εν τέλει. Αυτό ήταν το απόψινο επεισόδιο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια.